Έχει ενδιαφέρον να ακούσετε σήμερα τον τελειόφυτο στο τμήμα τουρκικών σπουδών του ΕΚΠΑ, κάτοχο μεταπτυχιακού στις διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές, ο οποίος είναι και υποψήφιος διδάκτορας με θέμα διατριβής, προσέξτε, η γεωπολιτική της αεροπορικής ισχύως στο ελληνοτουρκικό σύμπλοκο. Υπήρξε εκπαιδευτής στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής και στο Σχολείο Όπλων Τακτικής, από το οποίο αποφύτησε πρώτος. Συμμετείχε στην αρχική ομάδα των υπταμένων που παρέλαβαν τα F-16 Advanced και εκπαιδεύτηκε στις δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις και τα έξυπνα όπλα. Είναι από τους πιλότους που καβάλισε, να το πω λαϊκά εγώ, από τους πρώτους στο Ραφάλ. Το ξέρει πριν έρθει καν στη χώρα. Και μετά, όταν αποστρατεύτηκε, πήρε το ονοματιόν του απελπισμένος για άλλες πολιτείες. Είναι ο κύριος Στέφανος Καραβίδας. Καλημέρα, κύριε Καραβίδα. Καλημέρα, κύριε Σαχίμη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Παραμένουμε πάντοτε πιστοί στο θεσμό του πολίτη που πλήττει. Η στολή, το εθνό, η στολή είναι ράσο και το εθνόσημο το φέρουμε παντού. Ως αξιωματική, ενεργεία ή απόστρατη. Κύριε Καραβίδα, θέλω καταρχάς ένα γενικό σχόλιο, διότι θα πει κάποιος ότι έρχεται ένας υπουργός άμυνας και λέει ότι χρειάζεται μετά από τόσες δεκαετίες ένας επανασχεδιασμός της αμυντικής στρατηγικής χώρας. Αυτό δεν είναι εκ προημίου αρνητικό, ούτε θα σας τολμώ να σας πω, παρότι εγώ δεν είμαι αεροπόρος πτάμενος, η ενοποίηση ενός συστήματος αεροπορικής ισχύως είναι αρνητικό. Όμως, το πρώτο ερώτημα είναι, έτσι γίνονται αυτά? Κύριε Σαχίνη, σχεδόν πριν δύο μήνες εδώ από αυτό το ελεύθερο βήμα, επιχειρήσαμε να αναλύσουμε την προβολή του αεροπορικού ισοζυγίου το 2030 μετά την υλοποίηση και του τουρκικού και του ελληνικού προγράμματος εξοπλισμών σε ό,τι αφορά το αεροπορικό κομμάτι συγκεκριμένα. Και προσπαθήσαμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στον ενδιάμεσο χρόνο προκειμένου να σταματήσουμε την τάση ανακατανομής ισχύως εις βάρος μας και υπέρ των τουρκικών όπλων. Περιμέναμε λοιπόν να δούμε ένα σχεδιασμό, να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από την πολιτική ηγεσία που να βρίσκονται σε αυτό το πλαίσιο. Ανταυτού ακούσαμε ότι όχι μόνο δεν πάμε μπροστά, αλλά θα προχωρήσουμε με βήματα προς τα πίσω, δεδομένου ότι είπαμε, εάν δεν γίνει κάτι το 2030, οι Τούρκοι, 2028-30, οι Τούρκοι θα διαθέτουν 270 ομοιογενοποιημένα αεροσκάφη F-16 με ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης και πλήρης δυνατότητες δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, ενώ εμείς θα διαθέτουμε μόνο έναν στόλο 200 αεροσκαφών, από τα οποία δικτυοκεντρικές δυνατότητες θα έχουν τα 106 μετά την τελευταία απώλεια. Αφήνω έξω από την εξίσωση το τουρκικό αεροσκάφος ΚΑΝ και το F-35, δεδομένου ότι για το F-35, εάν αλλάξουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες, όπως είπαμε, μπορούμε να δούμε και την Τουρκία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αντί λοιπόν να δούμε τα βήματα προκειμένου να καλύψουμε το κενό και το ποιοτικό αλλά και το ποσοτικό, γιατί και τα δύο έχουν τη σημασία τους, είδαμε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η προβολή η συγκεκριμένη έχει να κάνει με την ύπαρξη στο ελληνικό πλωστάσιο 150 μαχητικών, ενώ από την άλλη 144 για την ακρίβεια, ενώ από την άλλη 270 τουρκικά μαχητικά. Θα μου επιτρέψετε, δεν θέλω να λαϊκίσω, ωστόσο η εθνική άμυνα είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο πεδίο και δεν μπορεί οποιοδήποτε, ειδικά όταν έχει θεσμική ιδιότητα, να φέρεται ως μπακάλι της εθνικής άμυνας στη λογική όχι κύριε Στέφανε βάλε, αλλά βγάλε. Με συγχωρείτε πολύ που εκφράζομαι έτσι, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία και δείγμα της μεγάλης ανησυχίας είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια, όλοι οι δημοσιογράφοι του αμυντικού χώρου, ναι, εξειδικευμένοι, σωστά, ακόμα και οι υποστηρικτές ενός ναυτικού ακτοφυλάκης, αναφέρομαι στο πρόγραμμα των LCS των Αμερικανικών, ακόμα και αυτοί έγραψαν σοβαρά άρθρα επιχειρηματολογώντας γιατί αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, δεν είμαστε όλοι ειδικοί, εσείς έχετε οδηγήσει, έχετε πιλοτάρει ό,τι πιο προωθημένο υπάρχει. Ωστόσο, το πρώτο ερώτημα είναι, είναι κακό να ομογενοποιηθεί και να μας το εξηγήσετε ο αεροπορικός στόλος της χώρας, παρότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ακόμη και αν πούμε ότι πάμε σε ομογενοποίηση, πάμε με λιγότερη ισχύ. Με λιγότερη ισχύ ή με λιγότερο αριθμό αλλά μεγαλύτερη ισχύ?
Όχι, και ο αριθμός θα είναι χαμηλότερος και η ισχύ θα είναι μικρότερη, διότι δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Θέλουμε και ομοιογενοποίηση στο μέτρο του δυνατού και διατήρηση του υπάρχοντος αριθμού αεροσκαφών, αλλά φυσικά και αύξηση των αριθμητικά των μέσων. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τον Billy Mitchell, πραγματικά έχω μεγάλη απορία αν όσοι ασχολούνται με την εθνική μας άμυνα και ειδικά την αεροπορική ισχύ γνωρίζουν από θεωρία αεροπορικής ισχύως. Αναφέρομαι στο Giulio Duet με το Commando VR, αναφέρομαι στο Billy Mitchell με το Wing Defense, ένα βιβλίο το οποίο έγραψε πριν 100 σχεδόν χρόνια, το 1925, αναφέροντας ότι τα στρατιωτικά δόγματα αλλάζουν είτε μετά από μεγάλες στρατιωτικές και εθνικές καταστροφές, είτε κατόπιν πίεσης της κοινής γνώμης. Και εδώ πέρα, κύριε Σαχίνη, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, όπως και οι αγαπητοί δημοσιογράφοι του αμυντικού τύπου και κάποιοι μεμονωμένοι συνάδελφοι, διότι πιο πολλοί παίζουν το εκάστοτε κυρίαρχο αφήγημα, αναφέρομαι στους ανωτάτους. Αυτή είναι η λυπηρή πραγματικότητα, δυστυχώς. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη, ούτως ώστε να υπάρξει η αναγκαία πίεση, προκειμένου να αποτραπεί μια προοπτική η οποία θα είναι καταστροφική, ανεπιστρεπτή για τα ελληνικά όπλα. Τα οποία στον αέρα έχουν αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα. Άρα, μου λέτε ότι οι ανακοινώσεις μας οδηγούν σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο και υπολογίσιμο εναέριο στόλο της Τουρκίας και μάλιστα δικτυοκεντρικό. Εσείς μας το μάθατε αυτό. Και στην Ελλάδα την ίδια ώρα μιλάμε για πωλήσεις. Μάλιστα, το ζήτημα της ομοιογενοποίησης είναι ένα παλιό ζήτημα. Έχουν γραφτεί, έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη στον ειδικό τύπο από πραγματικά ειδικούς ανθρώπους και αναφέρεται εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια που έχει να κάνει με τα τεχνολογικά βήματα που μας απασχολούν. Λοιπόν, είδαμε και αναλύσαμε και σε άλλες εκπομπές, δεν υπάρχει λόγος τώρα να μακρηγορούμε, ποια ήταν η παθογένεια στο σχεδιασμό ή μάλλον η απουσία σχεδιασμού. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να ρωτήσω, εάν προκειμένου να προβεί σε αυτές τις δηλώσεις, ο κύριος Υπουργός έλαβε τις συμβουλές των ειδικών. Και οι ειδικοί δεν είναι άλλοι από το αεροπορικό επιτελείο, από το ανώτατο αεροπορικό συμβούλιο μαζί με τις επιτροπές που έχει, προκειμένου να μελετήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα. Διότι, κύριε Σαχίνη, θα μου επιτρέψετε να το πω και πάλι λαϊκά, δεν προέρχομαι με μετάταξη από τα υποβρύχια. Προέρχομαι από το σώμα της αεροπορίας και έχω τις πηγές μου, την αντίληψή μου, είναι πρόσφατη αποστρατεία μου και γνωρίζω τι θέλει να κάνει η πολεμική αεροπορία. Την πολεμική αεροπορία, λοιπόν, την απασχολεί, δεν είμαι εκπρόσωπος φυσικά, το ξεκαθαρίζω αυτό, την απασχολεί πώς θα αξιοποιήσει επιχειρησιακά το σύνολο του στόλου. Και σε ό,τι αφορά τα F-16 Block 30, ναι, αναζητείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τον προηγούμενο καιρό, το προηγούμενο διάστημα, ο τρόπος που υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων των τελευταίων θα τους δώσουν ένα ρόλο που να αντιστοιχεί στις δυνατότητές τους. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούσαμε είναι οξύμορο και έρχεται ενάντια σε αυτό το οποίο είναι κοινό στόχο στο προσωπικό της αεροπορίας αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει, το τι δεν γενέστε για τα Block 30 αλλά και τα Mirage 2005. Η ερώτηση λοιπόν είναι ποιους συμβουλεύτηκε ο κύριος Υπουργός για να πει όλα αυτά, διότι πραγματικά έχει ρεφήσει την κοινή γνώμη. Υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν τα λέω εγώ σε αυτά που θα σας αναφέρω, αναφορικά με τη σκοπιμότητα πίσω από την απόσυρση των F-16 Block 30. Έχει γεμίσει το Twitter και από ξένους λογαριασμούς αναφορές οι οποίες μιλάνε πλέον σαφώς για το ενδεχόμενο έστω μέσω τρίτου τα ελληνικά F-16 Block 30 να μεταβιβαστούν στην Ουκρανία. Πέραν αυτού, υπάρχουν 83-82 πλέον αεροσκάφη, με συγχωρείτε πολύ, ραντάρ APG-68V9, είναι τα ραντάρ των Block 52, τα οποία δεν είναι ηλεκτρονική άρρωση, είναι μηχανικά, αλλά είναι εξαιρετικό ραντάρ, πιστέψτε με, που έχω δουλέψει, τα οποία θα είναι πλέον διαθέσιμα. Άρα πολλούνται και αυτά. Αυτό μου λέτε. Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Στην Ουκρανία υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τα F-16 που μπορεί να παραλάβει από ποιες χώρες, από τις χώρες που είναι το μακρύ χέρι των διαφόρων αποστολών, όπως για παράδειγμα η τελευταία που έγινε στη Λιβύη πρόσφατα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι Νορβηγοί, είναι οι Βέλγοι, είναι οι Ολλανδοί και οι Δανείοι. Τι κοινό έχουν αυτοί? Είχαν ομοιογενοποιήσει όλοι μαζί και οι τέσσερις χώρες στο στόλο F-16, Block 10 και Block 15, σε επίπεδο MLU στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Υπάρχει λοιπόν ένα διαθέσιμο αεροπορικό δυναμικό. Πηγές λένε 150 με 200 αεροσκάφη από αυτές τις χώρες, όλες θα αντικαθιστούν μέχρι 35, τα οποία μπορούν να πάρουν το δρόμο για την Ουκρανία. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα? Ότι παρόλο την αναβάθμιση στα ηλεκτρονικά του και τη δυνατότητά του να εξαπολύσουν έξυπνα όπλα, δεν έχουν τι το σημαντικότερο, δεν έχουν ραντάρ.
Το ραντάρ τους λοιπόν, το APG-66 αν θυμάμαι, είναι πολύ παλαιότερο ακόμα και το ραντάρ του Block 30. Άρα λοιπόν αυτά τα ραντάρ τα οποία θα το πω απλά βρίσκονται στην πιάτσα, μπαίνουν και αυτά στη συνολική εικόνα. Και ψάχνουμε λοιπόν, δόκιμα πιστεύω και βάσιμα, να δούμε αν υπάρχει λογική πίσω από αυτή την απόφαση ή αν βασίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο και γενικότερο πλάνο που έχει να κάνει με τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και την υποστήριξη με τα ελληνικά απάρτια αλλά και τα ελληνικά όπλα. Γιατί μπορεί να πούμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τα F-35 πουλώντας τα Block 30, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ζήτημα που σας είπα, που πέρα από την υποστήριξη των F-35 υπάρχει και το τεράστιο ερωτηματικό αν υπάρχει σκοπιμότητα προκειμένου αυτά να μεταφερθούν στην Ουκρανία, ούτως ώστε συγκεκριμένοι παράγοντες στην Ελλάδα να λάβουν πολιτική στήριξη και, πολλά και πολιτικά ωφέλη. Είναι ξεκάθαρο αυτό που σου λέει ο κ. Σαχίνη, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τον δάχτυλό μας. Το να θέλεις να δώσεις ένα αεροσκάφος για να πάρεις κάποιο καινούριο, φυσικά να το σκεφτούμε, αλλά να το σκεφτούμε με τη λογική της αντικατάστασης. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε τα Block 30-32 τον αριθμό, τα οποία έχουν υποστεί δύο προγράμματα, Falcon Up και Falcon Star, δομικής ενίσχυσης, να τα δώσουμε τώρα και να περιμένουμε μετά από 5 ή 6 χρόνια να παραλαμβάνουμε καινούργιες πλατφόρμες προς αντικατάστασή τους. Αυτό δεν έχει λογική. Οι αριθμοί, όπως έχει γραφτεί, έχουν και αυτοί την ποιότητά τους. Η ποσότητα έχει την ποιότητα. Και επειδή αναφέρατε και πάλι, θα το πούμε, τους θεωρητικούς αεροπορικής ισχύος, όλοι αυτοί και ο Boyd, ο οποίος είναι ο τελευταίος, είναι αυτός ο οποίος στην ουσία πήρε τα διδάγματα από την αποτυχημένη αεροπορική εκστρατεία του Βιετνάμ και οδήγησε στην καταιγίδα της ερήμου, λέγαν τι, ότι η αεροπορική ισχύς είναι η προϋπόθεση προκειμένου οι χερσαίες και οι ναυτικές δυνάμεις να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τα χαρίσματά τους. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για μονάδες επιφανείας στο Αιγαίο σε ό,τι αφορά το πολεμικό ναυτικό και για στρατιωτικούς εξοπλισμούς σε ό,τι αφορά το στρατό ξηράς, εάν η πολεμική αεροπορία δεν μπορέσει να επιτύχει πρώτιστα αεροπορική υπεροχή, ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση τουλάχιστον, αλλά πρώτιστα αεροπορική υπεροχή στο περιβάλλον του Αιγαίου. Εάν δεν το επιτύχουμε, δεν θα μπορέσουν οι υπόλοιποι κλάδοι να κάνουν το παραμικρό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και συνάδελφοι του στρατού ξηράς ή ακόμα περισσότερο του πολεμικού ναυτικού να ξεφύγουν από τον κλαδισμό τους, διότι η πραγματικότητα είναι αμέλητη και το έχει αποδείξει η στρατιωτική πραγματικότητα. Με 150 αεροσκάφη απέναντι σε 270, με ένα λόγο σχεδόν 1:2, με ανώτερες συνολικά δυνατότητες και εξοπλισμό, δεν έχουμε καμία τύχη. Η μόνη τύχη η οποία μπορεί να μας σώσει είναι ο από μηχανής γεωπολιτικός θεός, να το πω απλά, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, που η Ρωσία είναι μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να την ανασχέσει. Αυτό είναι ένα σενάριο που μπαίνουμε σε σεναριολογία και έχει να κάνει με το αν η Ρωσία θα επεκταθεί στην Οδυσσό, εάν θα γίνει γενικότερη ανάφλεξη και αν στην γεωπολιτική μέγενη που βρίσκεται η Τουρκία αναγκαστεί τελικά να πάρει την πλευρά της Δύσης και αυτό θα τη φέρει σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτές είναι σεναριολογίες. Όλα αυτά δεν είναι ζητήματα. Ποιου συμπαθούμε, δεν συμπαθούμε κανέναν, το λέμε ξεκάθαρα. Είμαστε μόνο φιλόθεοι και φιλογενείς και μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον. Αυτά λοιπόν τα οποία γίνονται θα μας μετατρέψουν σε σαντζάκι της Τουρκίας. Οι αριθμοί απλά δεν βγαίνουν και μάλιστα είμαστε στο κρίσιμο σημείο, να το υπερβούμε, που δεν υπάρχει επιστροφή, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Καραβίδα, γιατί έχετε γνώσεις αστήρευτες. Δεν θα έπρεπε να ρωτηθούν καταρχάς οι καθηλήν αρμόδιοι ποια είναι τα μαχητικά που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή λάτζα στο Αιγαίο με αξιοπιστία. Το λάτζα, το λέω δίκυναστεϊσμού, έτσι, ουσιαστικό έργο. Δεν είναι τα Viper, είναι τα Rafale ή τα F-35, και αν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα Rafale και τα F-35 δεν θα έρθουμε πολύ πιο γρήγορα στην ανάγκη συντήρησής τους. Εγώ ρωτάω απλοϊκά. Και επίσης τα μοιράζ. Γιατί ξέρω, εκτός αν μου πείτε ότι ήταν ένας αστικός μύθος. Όλοι εμείς, η κληρωτή να το πω έτσι, που δεν είναι. Λοιπόν, όλοι εμείς που κάναμε θητεία, ξέραμε, τουλάχιστον για την αεροπορία, ότι το μοιράζ είναι ένα όπλο που δεν το κατέχει ο αντίπαλος. Αυτό ξέραμε. Αν είναι αστικός μύθος, θα μου πείτε ότι είναι μύθος. Λάθος το καταλάβατε. Και ότι αυτό του ζόριζε. Τώρα ακούω ότι θα πάρουμε 6 Rafale και τα σμπρώχνουμε όλα και καθαρίσαμε. Όχι, κύριε Σαχίνη, χρειαζόμαστε αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε στην αερολογία, το λεγόμενο workhorse.
Δηλαδή ένα αεροπλάνο το οποίο είναι αξιόπιστο, με χαμηλό κόστος, το οποίο μπορεί να βγάλει την αεροπορική λάτζα, θα με επιτρέψω να το θέσω έτσι. Δεν υπάρχει καλύτερο αεροπλάνο για αυτή τη δουλειά από το F-16 γενικά. Έχει δείξει και με βάση την εμβέλεια και την αυτονομία πιο αξιόπιστο, όχι πιο αξιόπιστο, πιο χρηστικό και από το Mirage 2000. Μιλάω για την περίοδο της ειρήνης, που το ξεκαθαρίζω. Και τα F-16 Block 32 έχουν αποδειχθεί όχι μόνο από εμάς στην καθημερινή πράξη, αλλά και από ενδιαφερόμενους αγοραστές, όπως ήταν πριν 5 χρόνια η αεροπορία των ΗΠΑ, που πραγματικά εξονυχιστικά τα έλεγξε ατομικά, τα αεροπλάνα δεν έχουν φτάσει ακόμα στο μισό του ορίου χρήσιμης ζωής. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτά λοιπόν τα αεροπλάνα δεν μπορείς να λες ότι είναι ελκυστικά για αγορά από τρίτους, αλλά να μην είναι από σένα για χρήση. Σε ό,τι αφορά το Mirage 2005, είναι ένα εξαιρετικό οπλικό σύστημα. Έχει ένα πολύ πιο φιλικό ραντάρ από αυτό το F-16. Έχει ένα εξαιρετικό και πάλι βλήμα, το Mika. Έτσι μπορεί να φέρει το βλήμα το οποίο μπορεί να δώσει δυνατότητα στρατηγικής στοχοποίησης, το SCALP. Όχι υποστρατηγικής, και στρατηγική στοχοποίηση. Να φέρει στρατηγικά αποτελέσματα. Άλλο ζήτημα αυτό. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε έτσι απλά. Και ας μην φτάσουμε στις δυνατότητες της κλειστής εμπλοκής. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί, αναφέραμε ένα σενάριο. Έχει να κάνει με το πώς θα εξορθολογήσουμε τη χρήση του αεροπορικού δυναμικού και αν δεν την ενισχύσουμε, τουλάχιστον να την κρατήσουμε. Αυτό που θα πω μπορεί να ακουστεί υπερφύαλο, αλλά επιτέλους θα δημιουργήσουμε παιχνίδι. Πρέπει να μπει στην εξίσωση και η Κύπρος. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν και για να βγουν οι αριθμοί πέρα από την αναπλήρωση, την κάλυψη μάλλον αυτής της διαφοράς 70 αεροσκαφών, δεν θα φτάσουν τα F-35. Θα πάρουμε 20 στην αρχή. Οι πληροφορίες λένε 12 με 14 αυτή τη στιγμή. Θα πάρουμε 20. Τα 40 πότε θα έρθουν? Θα είναι πολύ αργά. Μιλάμε από το 2035 και μετά. Πρέπει να ανοίξουμε τη βεντάλια, ούτως ώστε να αναγκάσουμε την τουρκική αεροπορία να διατάξει τις δυνάμεις της, αισθανόμενη απειλή και στο μαλακό υπογάστρο. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την Κύπρο. Η Κύπρος λοιπόν πρέπει να ξεφύγει από τη ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που οικονομοτεχνικά και μόνο δεν θα λειτουργήσει. Άλλο ζήτημα, ας μην μπαίνουμε εδώ, και να λειτουργήσουμε με το δόγμα της απελευθέρωσης. Δεν σημαίνει να κάνουμε πόλεμο. Σημαίνει να είμαστε έτοιμοι, εάν και όποτε ανάψει η σπίθα και δοθεί η γεωπολιτική αφορμή, να μπορούμε αυτό να το πραγματώσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την υποστήριξη και αεροπορικού βραχίωνα στην Κύπρο. Αναφέραμε πριν τους θεωρητικούς αεροπορικής ισχύως. Η Εθνική Φρουρά, κ. Σαχίνη, δεν έχει καμία ελπίδα απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις, εφόσον απέναντι θα υπάρχει μια τουρκική αεροπορία, η οποία όχι με αεροσκάφη, μόνο και μόνο με τα δικινητήρια μη επανδρομένα και το εξελιγμένο Bayraktar της τελευταίας έκδοσης, που μπορεί να έχει αυξημένο φορτίο, μπορεί να σαρώσει, να δημιουργήσει ένα αεροπορικό από αέρος Αρμαγεδόνα στην Κύπρο. Λοιπόν, εάν αυτό δεν το ανασχέσουμε, δεν μπορούμε. Υπάρχει μια απλοϊκή συζήτηση γύρω από το θέμα στην Κύπρο που λέει ότι είμαστε καλυμμένοι πλέον. Τα ραφάλ φτάνουν και μπορούν να ρίξουμε βόμβες, θα το πω έτσι απλά όπως λέγεται. Ξαναείπαμε, η αεροπορία, το αεροπορικό όπλο δεν είναι από αέρος πυροβολικό. Πρέπει να επιτύχουμε αεροπορική υπεροχή. Στην Κύπρο δεν έχουμε αυτή την ευχέρεια. Και αν παλαιότερα δούλευε το ζήτημα της αεράμυνας με τα συστήματα που έχουμε, τα Οφέλος, τα Ταμπούκ για παράδειγμα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, έχουμε πει όμως ότι είναι για άλλη δεκαετία. Είναι για δεκαετία του 90 και του 2000 που τα αεροσκάφη ερχόντουσαν κοντά επειδή τα όπλα τους δεν είχαν εμβέλεια. Πλέον όταν τα αεροπορικά όπλα φτάνουν στις αποστάσεις εξαπόλυσης 100 χιλιόμετρων και περισσότερο ακόμα, αντιλαμβάνεσαι ότι η αντιαεροπορική ομπρέλα δεν έχει κανένα νόημα και όσες αντιβαλιστικές δυνατότητες και να έχει, και πάλι υπάρχει κορεσμός. Για να βάλουμε μέσα στη συζήτηση και το βαλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Τα κουκιά λοιπόν δεν βγαίνουν, κύριε Σαχίνη. Οι αδερφοί Κύπροι πρέπει το πολιτικό του σύστημα να ξυπνήσει επιτέλους και να σκεφτούμε αυτό που λένε κοινότυπα σε κακή ορολογία, out of the box. Τα Mirage 2005 λοιπόν, εφόσον είναι βαρύδι για την λειτουργία του στην αεροπορία, σε ό,τι αφορά το εφοδιαστικό σύστημα και όλα τα υπόλοιπα, και είναι κατανοητό αυτό και έχει λογική, δεν μπορούμε να τα πετάξουμε. Υπάρχει τρόπος να τα κρατήσουμε γενικά στο ελληνικό πλωστάσιο μέσω της Κύπρου ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να αποτελέσουμε πλατφόρμες τις οποίες παλιότερες τους δομικά άλλες χώρες έχουν αναβαθμίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Αμερική, αν θυμάμαι καλά, χρησιμοποιεί ακόμα 200 Block 30 και μάλιστα πρόσφατα τοποθέτησε σε Block 30 ραντάρι APG-83. Ποιο είναι? Είναι το ραντάρι ηλεκτρονικής αέρωσης του Viper. Μάλιστα. Εδώ έχω ερωτήματα βροχή από ακροατές, πρέπει να σας πω. Λέει κάποιος φίλος εδώ πέρα, ο Γρηγόρης, μήπως κύριε Καραβίδα
αρχίζει, μέσα εισαγωγικά το έχει γράψει, ο αφοπλισμός και στον αέρα επί της ουσίας, διότι πριτανεύει μια λογική ότι με τα Καρντάσια θα πάμε γιαβάς και καζάν από εδώ και στο εξής. Μήπως το πιστεύουν και γίνεται αυτό στην πράξη? Είναι έτσι? Θα λέγαμε ψέματα αν δεν μας ανησυχούσε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είμαστε καταστροφολόγοι εδώ πέρα και δεν κάνουμε καμία αντιπολίτευση. Αν πιάσουμε το ζήτημα των εξοπλισμών και πάμε λίγο πιο πίσω, μπορούμε να βάλουμε όλα τα κόμματα και τις κυβερνήσεις πέρα στο στόχαστρο. Εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση, κύριε Σάχιν. Εδώ εκφράζουμε τον προβληματισμό μας και την ανησυχία μας, γιατί βγαίνουν δυστυχώς απόστρατοι ανώτατοι, οι οποίοι δεν έχουν και καμία επαφή με το επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο και λένε όχι απλά ανακρίβειες. Πετάνε σαν στον κόσμο, θα με επιτρέψετε και πάλι να το εκφράσω λαϊκά. Δεν ξέρω, ίσως να μην φτάνει η σύνταξη και το μέρισμα και να περιμένουν θέσεις σε διοικητικά συμβούλια. Με συγχωρείτε που εκφράζομαι έτσι, αλλά πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει να πούμε την αλήθεια και να μην αναγκάζουμε τον κόσμο να ζει με αφηγήματα. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά, κύριε Σαχίμου, που πάει να φύγει, να ξεφύγει το ισοζύγιο δυνάμεων συνολικά. Θα μείνουμε, όπως έγραψε ο συνάδελφος και διαχειριστής του Άμυνα Γεωστρατηγική, με 150 αεροπλάνα, 5 υποβρύχια και 3 πλοία. Αναφέρομαι σμπελαρά. Λοιπόν, απλά η δουλειά δεν πρόκειται να γίνει και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα βάλω μια παράμετρο. Απέναντι δεν είναι μόνο τα 270 αεροπλάνα των Τούρκων. Είναι ότι έχοντας στη φαρέτρα τους τα μη επανδρομένα τα δικινητήρια και το μονοκινητήριο που ανέφερα, μπορούν να αναθέσουν τη στοχοποίηση στόχων εδάφους σε αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες ασφαλώς πάνω από τη μικρασιατική ενδοχώρα μπορούν να εξαπολύσουν όπλα με μια σημαντική ακρίβεια, όπως είναι ο ΣΟΜ, είναι το αντίστοιχο του ΣΚΑΛ. Άρα λοιπόν μπορούν να προσανατολίσουν ένα σύνολο, το στόλο του 270 αεροσκαφών στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχής απέναντι στα 200 ή ακόμα χειρότερα 150 δικά μας αεροπλάνα, εφόσον οι εξαγγελίες του Υπουργού υλοποιηθούν, χωρίς να γίνει κάτι άλλο το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε. Αλλά εφόσον υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά το οποίο δεν το γνωρίζουμε και το γνωρίζει θεσμικά το κράτος, ας μην κάνουμε τις ανακοινώσεις, αν υπάρχει κάτι καλό, γιατί το μόνο που επιτυγχάνουμε είναι να δημιουργούμε όχι ασάφεια, αλλά ανησυχία. Τον αεροπορικό πόλεμο, κύριε Σαχίνη, και βάζω μια τελεία, θα πω μόνο αυτό. Υπάρχει το λεγόμενο attrition rate, υπάρχει φορά. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι στην περίπτωση Ελλάδος-Τουρκίας θα έχουμε αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία. Οι αεροπορικές δυνάμεις, πραγματικά μεταξύ τους, εμπλοκή, θα έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες και γρήγορα χρονικά, που είναι ζήτημα ημερών, ίσως και μονοψήφιου αριθμού, η μία από τις δύο αεροπορίες να ξεμείνει από μέσα. Αυτή η αεροπορία, η οποία θα ξεμείνει από μέσα, θα έχει ως απότοκο συνολικά το στρατιωτικό της σύστημα να υποστεί ήττα. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι πιο καθαρά. Μετά την αεροπορική υπεροχή, θα πετύχουν αυτό που λέγεται coercion, εξαναγκασμός, θα πετύχουν καταστροφή στρατηγικών στόχων. Και αυτό το δόγμα μετά το οποίο έλεγε ο Τζούλιο Ντουέ, δηλαδή τι, να στοχοποιήσουν εγκαταστάσεις πολιτικές δίπλα σε πολιτικό χώρο, δίπλα σε αμάχους, για να κάνουν τι, να εξαναγκάσουν, να πιθαναγκάσουν συνολικά την κοινωνία, να πείσει το κράτος και να πιέσει να σταματήσει οτιδήποτε γίνεται προκειμένου να αποδειχθεί μεγαλύτερη καταστροφή. Και τι θα γίνει τότε? Ο γεωπολιτικός και γεωγραφικός μας ακροτηριασμός. Κύριε Καραβίδα, πιο σαφής δεν μπορούσατε να είστε, νομίζω, και με απλό τρόπο. Οφείλω όμως να σας μεταφέρω και τα ερωτήματα των ακροατών και παρακαλώ εν συντομία σε ό,τι μπορείτε να απαντάτε. Μου λένε εδώ, δηλαδή, κύριε Καραβίδα, να καταλάβουμε ότι δεν μας καλύπτουν μόνο τα F-35 και 6 επιπλέον Ραφάλ από αυτά που παραλαμβάνουμε? Όχι, αγαπητοί μου, μιλάμε για 144 αεροσκάφη, εφόσον γίνει αυτό το οποίο ανακοινώθηκε, συν τα F-35 όσα και όταν έρθουν. Άρα μιλάμε για έναν αριθμό τι, 170 αεροσκαφών. Μάλιστα. 165, Κώστας... 170 αεροσκαφών. Απέναντι στα 270, συν τα ΚΑΜ, συν το ενδεχόμενο να προμηθευτεί η λειτουργία F-35, μαζί με το βαλιστικό σύστημα και τα περιφερόμενα πυρομαχικά και τα αέρος όπλα από τα μη επανδρομένα, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Είναι πολύ απλό. Εδώ άλλος μου λέει η Βασιλική, αλλά ο κ. Καραβίδας για τα αεροπορικά μπορεί να σας πει. Εδώ λέει, μάθαμε ότι θα αγοράσουμε τις παράκτιες περιπολίες ψαροκασέλες που θα μας στοιχήσουν 600 εκατομμύρια. Άλλος φίλος, ο Κώστας, μου λέει να μεταφέρει σε παρακαλώ την αγάπη μας στον κύριο Καραβίδα. Είναι λεβεντιά και μιλάει με ανιδιοτέλεια και αγάπη για την παρτίδα μας και το αναγνωρίζουμε ως μεγάλη υπηρεσία. Και έρχομαι σε ένα εξειδικευμένο,
τροποντινά εξειδικευμένο, εγώ δεν μπορώ να κάνω εξειδικευμένα, αλλά αυτός που έχει κάνει εδώ το ερώτημα φαίνεται ότι το γνωρίζει. Λέει, κύριε Καραβίδα, έχω την εξής απορία. Το διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας, άντε και προχωράει το δόγμα δένδια, ως την ημέρα πώλησης στα συγκεκριμένα μαχητικά, τα 24 Μοιράζ και τα 32 F-16 Block 30, θα παραμείνουν ή όχι καθυλωμένα ώστε να δοθούν στον αγοραστή στην πιο ιδανική για μεταχειρισμένο αεροσκάφος κατάσταση? Εάν είναι καθυλωμένα το προσωπικό σε αυτές τις πολεμικές μοίρες, τι ακριβώς θα κάνει το διάστημα αυτό? Εύλογο ερώτημα και φαίνεται να το κατέχει το θέμα. Το κατέχει ο ακροατής μας και τον ευχαριστώ. Είναι κάτι το οποίο είχα σημειώσει να το θέσω, δηλαδή με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η μεταβίβαση και κατά πόσον όταν γίνει αυτό θα είναι στη σημερινή κατάσταση και σε ό,τι αφορά και την οικονομική του αξία τα αεροπλάνα. Υποθυμίζω ότι στην Τανά γραλιάζονται, θα μου επιτρέψετε, τα Μοιράζ F1, είναι αποσυρμένα από το 2003, αν θυμάμαι καλά, και τα παλαιά Μοιράζ 2000 CGM-BGM, τα οποία είναι 17 τον αριθμό και δεν έχουμε καταφέρει να τα πουλήσουμε. Αυτό είναι ένα κακό προηγούμενο. Το θέμα του προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και για να βάλω και το ζήτημα του προσωπικού, δεν έχω δει καμία σοβαρή κίνηση. Δεν μπορούμε, κύριε, είπαμε το αποτέλεσμα, όπως έλεγε ένας σεβαστός πέραχος παλαιότερα, ο οποίος τώρα κάνει καριέρα σε think tank, έλεγε ότι το εξής, έλεγε ότι το αποτέλεσμα στην αεροπορία δεν είναι αφρισμένο γινόμενο. Ένας παράγοντας θα μηδενιστεί, μηδενίζονται όλα. Λοιπόν, το προσωπικό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε να κρατάμε τους αξιωματικούς συναδέλφους με μισθούς 900 ευρώ να υποστηρίζουν όλα αυτά τα συστήματα. Υπάρχει μεγάλο κύμα παραιτήσεων. Πραγματικά δεν μας απασχολεί καθόλου αυτό. Είναι σοβαρά ζητήματα όλα αυτά και βάζουμε και μια φιτιλιά τελευταία, η οποία δεν υπήρχε κανένας λόγος να τεθεί, το λεγόμενο σώμα υπαξιωματικών. Λοιπόν, οι συνάδελφοι γνωρίζουν τι λέω, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και στα καλά καθούμενα ανεφετείας δημιουργούμε και έτερα ζητήματα τα οποία δεν έπρεπε να προκαλούνται. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, δεν θέλω να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες. Έχει δίκιο. Υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την πώλησή τους και μπορούν να επηρεάσουν και το προσωπικό που τα υποστηρίζει αυτά τα αεροσκάφη. Για το ναυτικό, το ναυτικό είναι συμμέτοχο. Υπάρχει ο συνολικός παράγοντας αεροπορικής ισχύως σε μια χώρα, που πέρα από την αντιεροπορική ομπρέλα και τα τακτικά μαχητικά και ό,τι άλλο υπάρχει σε αεροπορικούς δείκτες, στο αεροπορικό όπλο, το πολεμικό ναυτικό με τις πλατφόρμες, με τις μονάδες επιφάνειας, με τους Αστέρ 30 για παράδειγμα και σύγχρονα ραντάρ αντίστοιχα των αεροσκαφών, συμβάλλει και στην αεροπορική εικόνα αλλά και στην αντιεροπορική κάλυψη. Άρα συμβάλλει στη συνολική αεροπορική ισχύ. Όταν λοιπόν πάμε να μετατρέψουμε το ένδοξο ελληνικό πολεμικό ναυτικό σε ακτοφυλακή, υπάρχει πρόβλημα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε κύριε Καραβίδη. Είναι προφανές και δεν θα το αφήσουμε το θέμα, αλλά υπάρχει μία κεντρική τελικά ερώτηση. Διότι σε αυτή τη χώρα 50 χρόνια εμείς αναζητούμε έστω μια αρχή, καλά το είπατε εσείς, οι ευθύνες είναι διαχρονικές στο πολιτικό σύστημα. Όμως έστω μια αρχή, δεν υπάρχει μια στρατηγική κουλτούρα ασφάλειας στα πάντα, από το δρόμο και το τρένο μέχρι το αεροπλάνο μέχρι τις ενόπλες δυνάμεις. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Κανονικά μια τέτοια σημαντική ανακοίνωση από έναν υπουργό δεν θα έπρεπε να στηρίζεται σε μια μελέτη, και δεν λέω να τη μάθουμε σε λεπτομέρειες, αλλά να μας πει με βάση μελέτη της πολεμικής αεροπορίας προσδιορίζω τη μελλοντική οροφή των μαχητικών μας αεροσκαφών εκεί και λέω ότι θα πάμε έτσι. Έγινε αυτό, το έχετε καταλάβει να έχει συμβεί αυτό ή κατέβηκε στο μυαλό κάποιον θα κόψουμε αυτά, θα πουλήσουμε αυτά, θα πάρουμε αυτά και βλέπουμε. Πώς λειτουργεί, τι καταλαβαίνετε? Θέλω να δώσω μια γενική εικόνα. Υπάρχει το στερεότυπο ότι τα επιτελεία γνωρίζουν. Τα επιτελεία δύναται να γνωρίζουν, αλλά δεν είναι δομημένα ούτω ώστε να εκφράζονται. Στο παρελθόν και τα επιτελεία, και όταν λέω για τα επιτελεία, δεν είναι του συναδέλφου, οι οποίοι είναι στου μεσαίου βαθμού, οι οποίοι είναι πραγματικά τεχνοκράτε και μπορούν να βγάλουν μια μελέτη σοβαρή. Ενώ στο τέλο, όπου θα πάρθει η απόφαση πώ αυτή η μελέτη πρέπει να τροποποιηθεί, ούτω ώστε να είναι σύνομη και ακόλουθη με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας. Στο τέλος, στο παρελθόν έχουμε κάνει και στην αεροπορία λάθη. Δηλαδή, αντί να αναβαθμίσουμε τα Block 30 στην εποχή που τα αναβάθμιζαν άλλοι που σας ανέφερα, εμείς αναβαθμίσαμε τα Phantom, τα οποία τώρα πλέον πρέπει να τα αποσύρουμε, καθότι λειτουργικά δεν μας βολεύουν. Δεν θέλαμε στο τέλος της δεκαετίας του 2000 να αναβαθμίσουμε πάλι τα Block 30, γιατί θέλαμε να πάρουμε καινούργια αεροπλάνα. Άρα τα τότε επιτελεία, η ηγεσία των τότε επιτελείων ζούσε σε
άλλη πραγματικότητα, η οποία μας διέψευσε οικονομικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 υπήρχε πρόταση από τους Αμερικανούς για όλα τα ενδεχόμενα, δηλαδή και τα Block 50 και τα Block 52 αλλά και τα Block 30 να αναβαθμιστούν. Στην αρχή το απορρίψαμε, εν συνεχεία το σκεφτήκαμε πάλι το 2014-2015 που μαζευτήκαμε από τις μοίρες πάλι για να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε μια τέτοια μελέτη. Έχουν γίνει λάθη και από τα επιτελεία. Το ζήτημα όμως είναι, στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τους ενεργείας συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν και βρίσκονται σε μια μέγενη πραγματικά. Θα το πω απλά. Σκάς, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, βρίσκεις σε μια διαδικασία μέσα που θες να φωνάξεις και γνωρίζω ότι δεν θα ακουστείς. Γνωρίζω ότι οι μελέτες μπορεί να σταματήσουν προκειμένου να έρθουν οι επόμενες κρίσεις και να πέσουν σε κάποιον άλλον, να μην γίνει στην εσώ μας κάτι κακό και πάει κακά η καριέρα. Και στη μεγάλη εικόνα, πιο πολλές από τις αγορές που έκανε η πολεμική αεροπορία επιβλήθηκαν από την πολιτική ηγεσία. Θυμίζω την αγορά του αιώνα, κατάπνισε 100 αεροσκαφών, μείωσε 80 και κατάπνισε 40 και 40, 16 μοιράς 2000, άλλο ήθελε η πολεμική αεροπορία. Τα Advance το 2005 αγοράστηκαν χωρίς να συμφωνεί η πολεμική αεροπορία, είχε άλλο προγραμματισμό. Και σε ό,τι αφορά τα Ραφάλ, δεν υπήρχε καν στη δομή δυνάμεων. Δηλαδή, ξαφνικά μας είπαν παίρνετε Ραφάλ και έτρεχε το Σάγια και το ΣΑΜ για να βάλουν τα Ραφάλ μέσα στη δομή δυνάμεων. Αυτή είναι η εικόνα, κύριε Σαχίνη. Δυστυχώς δεν λειτουργούμε με τρόπο δομημένο να αξιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία μας. Οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, γνωρίζουν τα πάντα, μπορούν να τα αποτυπώσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο στο τέλος αυτό το οποίο πρέπει να αποτυπωθεί είναι αυτό το οποίο αποτυπώνεται. Εδώ είναι η μεγάλη εικόνα. Και αυτή είναι η τραγικότητα της εθνικής άμυνας στην Ελλάδα. Κύριε Καραβίδα, θερμά σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για το βήμα.